Ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans nos têtes. Alors, ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Αγαπητοί φίλες και φίλες του Ninja TV, καλώς ήρθατε μόλις πριν τα Χριστούγεννα για το τελευταίο Ninja TV της χρονιάς. Όχι, δεν είναι, ναι, δεν είναι το τελευταίο Ninja TV. Μετά θα είναι Best of και διάφορα, αλλά δεν θα είναι ξανά Ninja TV. Θα είναι ένα και ένα Χριστούγεννα. Ναι. Κανονικό Ninja TV είναι το τελευταίο όμως. Κανονικό λοιπόν Ninja TV, όχι επειδή φεύγουμε, όχι επειδή υπογράψαμε με μεγαλύτερο κανάλι. Απλά ούτε επειδή κοπήκαμε καθόλου, δεν έχουμε κοπεί. Απλά επειδή μετά θα πάμε λίγο διακοπές και τέτοια, θα τα ξαναπούμε αρκετά αργότερα, φρεσκαρισμένοι, διότι θα έχουμε ξεκουραστεί και θα έχουμε ανακουφιθεί από αυτή την τηλεοπτική πίεση που ρουφάμε καθημερινά. Είναι πολύ δύσκολο να είστε στο showbiz. Λοιπόν, πάμε στο. Αυτό είναι η υπέροχη μας σκαλέτα. Και ξεκινάμε για σήμερα λοιπόν εδώ, παρέα με το WhatsApp της Κοσμοτέ. Βασικά πήγαμε λίγο, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα επεισόδια που έγιναν στο κέντρο της Αθήνας αυτές οι μέρες, όλες αυτές οι διαταραχές είχαν και κάποιες οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ζημιώθηκαν από τα όσα έγιναν, αλλά υπάρχει και άνθρωποι που ωφελήθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν το top 5 των επαγγελματιών που ωφελήθηκαν από τα επεισόδια και τις διαταραχές και επιστρέφουμε εδώ στο Ninja TV. Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι και φίλοι στο top 5 των επαγγελμάτων που ωφελήθηκαν από τα όσα έγιναν στο κέντρο της Αθήνας τις τελευταίες μέρες, δηλαδή επεισόδια, διαταραχές και κουλουπού. Στη θέση νούμερο 5 αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε τους ρολολάδες, δηλαδή αυτοί που κατασκευάζουν ρολούς για τα καταστήματα. Πάμε αμέσως να τους δούμε και επιστρέφουμε. Ρολά από ενισχυμένο σκυρόδεμα, από τιτάνιο και χάλιβα. Πάρτε για το πολυκατάστημά σας, κύριε μου, ρολά και θα με θυμηθείτε. Αντιστέκονται στις μολότοφ και στις φλόγες των κουκουλοφόρων. Είστε εδώ! Στη θέση νούμερο 4 σκαρφαλώθηκε αυτή την εβδομάδα! Η αγωνία κορυφώνεται! Οι τζαμαδόρες! Ναι, στη θέση νούμερο 4! Πάμε να το δούμε, επιστρέφουμε! Ζάμια κύριε για το πολυκατάστημα και το μαγαζάκι σας, για να έχετε ένα γλυκό και ξέχνια στο ύπνο! Αντιστέκονται στις σφαίρες και στις μολότοφ και σε όλα τα αντικείμενα παντός είδους καρέκλες κτλ! 8 χιλιοστών τζάμια, 9 χιλιοστών, 10 χιλιοστών και 5 για τους πιο τσιγκούνιδες. Τζάμια κύριε μου. Επιστροφή εδώ. Και στη θέση νούμερο 3 έχει κορυφωθεί η αγχωνία. Μυρίζω και όλας από το στρες. Ναι, είμαστε στην κορυφή. Στο top 3 λοιπόν έχει μπει, για αυτή την εβδομάδα έχουν μπει, οι κουκουλοπουλίτες. Δηλαδή που πουλάνε κουκούλες. Πάμε να ζητούμε. Κουκούλες στα σκουφάκια της γιαγιάς, οι καλύτερες κουκούλες από μπαμπάκι, ανθεκτικό υλικό, απορροφάει όλα τα χημικά, δεν πάνε στο πρόσωπο αλλά όλα πάνε στο μπαμπάκι. Κουκούλες για πορείες, να μην σε αναγνωρίζει ούτε η μάνα σου. Ω, επιστροφή εδώ, 8 χάσαν από ένα τσακ, θα μπορούσε να είναι νούμερο 1, αλλά όχι, είναι νούμερο 2 για αυτή την εβδομάδα, οι άνθρωποι που πουλάνε μπουκάλια ή μπουκαλοπολίτες. Πάμε να τους δούμε και επιστρέφουμε. Μπουκαλάκια κύριε μου, μπουκαλάκια, ναι εσείς κύριε αντιξουσιαστά, εδώ πέρα τα καλύτερα μπουκάλια. Σκάνε ακριβώς εκεί που θέλεις, περιέχουν πάρα πολύ ωραία μπυρίτσα για να ξεδιψάσεις και μετά τη γεμίζεις με βενζινούλα και φόκο μετά. Έλα εδώ τα καλά τα μπουκάλια για τις μολότοφ, έλα. Θέση νούμερο 1, δεν το πιστεύω. Ναι, αγαπητέ φίλες και φίλες. Ο επάγγελμα που οφειλήθηκε πιο πολύ από όλα τα άλλα από τα επεισόδια είναι οι πετροπολιτές, δηλαδή άνθρωποι που πουλάνε πέτες. Πάμε να τους δούμε, πάμε να τους απολαύσουμε και επιστροφή εδώ. Πετρούλες, χαλίκια, ασπρόπετρες, πορόλιθι, μάρμαρο, πάρνηθας. Ό,τι πρέπει για να τις πετάξεις στους μπάτσους, για να τις πετάξεις στην τζαμαρία της τράπεζας, για να τις πετάξεις στο πολυκατάστημα,
Όποιο και να είναι αυτό, τα σπάνε όλα. Ανάβουνε φωτίτσες στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Τι ζήσαμε πάλι, Θεούλη μου. Τα ξαναλέμε σε μία εβδομάδα από τώρα.